Ο Υπουργός Οικονομικών χθες, με την εξοργιστική δήλωσή του ότι η μεσαία τάξη είναι όποιος έχει εισόδημα πάνω από 440 ευρώ το μήνα, φρόντισε να διαψεύσει τις ελπίδες που καλλιέργησε ο κ. Μητσοτάκης για ελαφρύνσεις. Η προεκλογική απάτη της Νέας Δημοκρατίας για τα χαμηλά και μεσαία στρώματα γίνεται ξεκάθαρη με το φορολογικό νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση. Οι πολυδιαφημισμένες μειώσεις φόρων για τη μεσαία τάξη τελικά περιορίζονται σε περίπου 17 ευρώ το χρόνο. Ακόμα και αυτές όμως ακυρώνονται, αφού την ίδια ώρα έρχονται πρόσθετες επιβαρύνσεις. Αυξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Επιπλέον κρυφός φόρος 22% για όσους δεν μπορούν να συγκεντρώσουν το 30% του εισοδήματός τους σε ηλεκτρονικές συναλλαγές, ποσοστό εξαιρετικά υψηλό. Και φυσικά, οι επερχόμενες αυξήσεις άνω του 20% στις ασφαλιστικές εισφορές για 8 στους 10 μη μισθωτούς. Την ίδια ώρα, ακυρώνεται η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50% και η κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ που είχε δρομολογήσει για το 2020 ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιπλέον επιβαρύνσεις για τα χαμηλότερα εισοδήματα δηλαδή, για να μπορεί να χαρίσει ο κ. Μητσοτάκης ελαφρύνσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις και υψηλά εισοδήματα. Είναι φανερό ότι τα χαμηλά και μεσαία στρώματα δεν έχουν τίποτα να ελπίζουν από την πολιτική ημετέρων της Νέας Δημοκρατίας.